Ένα πανίσχυρο πυρηνικό όπλο εκρήγνεται πάνω από το Λονδίνο. Στην προσωμείωση χρησιμοποιείται ένα πύραυλο με πυρηνική κεφαλή 750 κιλοτόνων. Με την έκρηξη, μια πυρηνική σφαίρα τόσο σκληρή όσο ο ήλιο εξαπλώνεται ταχύτατα. Έχει ακτίνα 950 μέτρων. Ό,τι βρίσκεται μέσα σε αυτήν την πυρηνική σφαίρα εξαϊλώνεται ακαριέα. Στην προσωμείωσή μα, το επίκεντρο αυτή τη έκρηξη είναι το Westminster. Οι άνθρωποι μέσα σε αυτήν την ακτίνα δεν θα νιώσουν τίποτα, περιγράφεται στι εικόνε. Η καταστροφή απλώνεται στα 5 χιλιόμετρα γύρω από το επίκεντρο. Αυτέ οι περιοχέ θα υποστούν τη μεγαλύτερη καταστροφή. Κτίρια θα καταστραφούν και τα συντρίμμια θα γεμίσουν του δρόμου, δημιουργώντα μια ακραία επικίνδυνη κατάσταση για όλου στην περιοχή. Οι πρώτοι νεκροί θα ξεπεράσουν τις 250.000 και οι τραυματίες τις 600.000. Σε ακτίνα 10 χιλιόμετρων η ραδιενέργεια προκαλεί εγκάβματα τρίτου βαθμού και εκρήγνεται πρατήρια καυσίμων, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, πηγές ενέργειας. Ακόμη 450.000 άνθρωποι θα πεθάνουν από εγκάβματα, τραυματισμούς, συντρίμια και ραδιενέργεια. Με τον χρόνο θα προσθεθούν ακόμη 100.000 νεκροί. Υπολογίζεται πως οι νεκροί στο Λονδίνο θα ξεπεράσουν τις 900.000 και οι τραυματίες τα 2 εκατομμύρια. Τα τελευταία χρόνια, οι Άπονε αναλυτέ έχουν παρατηρήσει αυξημένη κινητικότητα στο ρωσικό αρχιπέλαγο Νόβαγια Ζεμιά. Συγκεκριμένα ρωσικά μεταγωγικά αεροσκάφη προσγειώνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα κοντά σε αυτό, ενώ σε ένα κοντινό λιμάνι προσέδεσε στι 10 Σεπτεμβρίου φέτο ένα φορτηγό πλοίο που θεωρείται πω συνδέεται με τι εργασίε του Ρωσικού στρατού στον κέντρο πυρηνικών δοκιμών τη περιοχή. Δεδομένων όλων αυτών, οι ειδικοί εικάζουν πως οι ρωσικές εργασίες στο Νόβα για ζεμιά φέρουν κάποια σύνδεση με την ανάπτυξη του πολλά υποσχόμενου πυράβλου Μπουρεβεστνίκ. Το εν λόγω όπλο είναι ιδιαίτερα φωνικό, τουλάχιστον στα χαρτιά. Θα αποτελέσει το πρώτο πυρηνοκίνητο και πυρηνικά οπλισμένο πύραυλο κρού στην ιστορία, ενώ λέγεται πως θα επιδεικνύει και χαρακτηριστικά χαμηλής παρατηρησιμότητας stealth εξαιτία της ικανότητάς του να πετά σε χαμηλά υψόμετρα επειδή, όπως προαναφέραμε, ο πύραυλος Μπουρεβεστνίκ μπορεί να εξοπλιστεί με πυρηνική κεφαλή, χώρες όπως η Φιλανδία και η Σουηδία που απέχουν μικρή απόσταση από το αρχιπέλαγος, ανησυχούν ιδιαίτερα πολύ για μια πιθανή ρωσική πυρηνική δοκιμή στο Νόβα για ζεμιά. Στο παρελθόν έχουν σημειωθεί ατυχήματα με τέτοια όπλα, ατυχήματα τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την διαρροή ραδιενέργειας ακόμη και σε γειτονικά κράτη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερες εξελίξεις. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.